Χαίρετε κυρίες, κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Η Κρήτη ξύπνησε στα λευκά με χιόνια ακόμα και σε παραλίες αλλά και εντός των πόλεων. Δεν έλειψαν τα προβλήματα αφού δρόμοι έκλεισαν, σχολεία δεν άνοιξαν, νταλίκες δίπλωσαν, καταστήματα έμειναν χωρίς ρεύμα. Μεγάλος αγώνας από τους Δήμους για να μην αποκλειστούν οι περιοχές τους. Ανοιχτό σήμερα το κέντρο αστέγων Ηρακλείου, ενώ λόγω ψύχους έγινε διανομή κουβερτών, υπνόσακων, ζεστού ροφήματος και πρόχειρου φαγητού στους άστεγους που δεν ήθελαν τη μεταφορά τους στο κέντρο. Ένα στους 5 ανθρώπους πιστεύει ότι έχει αλλεργία σε κάποιο τρόφιμο, όμως στην πραγματικότητα μόνο ο 1 στους 10 είναι όντως αλλεργικός. Η πιο συχνή τροφική αλλεργία στους ενήλικες είναι απέναντι σε θαλασσινά, γάλα, φιστίκια, ξηρούς καρπούς, ψάρια, αυγά, σόγια και σουσάμι. Για ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakriti.gr από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.